Μετά τη μάχη του Κλόνταρφ, όπου νικήθηκαν οι Νορβηγοί, ο βασιλιάς της Ιρλανδίας μιλούσε με τον αυλικό του ποιητή. Τα μεγαλύτερα κατορθώματα χάνουν τη λάμψη τους αν δεν μπουν μέσα σε λέξεις, είπε ο βασιλιάς. Θέλω να ψάλει τη νίκη μου και το εγκόμιό μου. Θα είμαι ο Ενίας και θα είσαι ο Βυργίλιος μου θεωρείς τον εαυτό σου ικανό για αυτή την αποστολή που θα χαρίσει την Αθανασία και στους δυο μας. «Μάλιστα, κύριε μου», είπε ο Βάρδος, «είμαι ο Όλαν. Δώδεκα χειμώνες παιδεύτηκα στους κανόνες της προσοδίας. Ξέρω απ' έξω τους 360 μύθους που είναι η βάση της αληθινής ποιήσης. Οι κύκλοι του Άλστερ και του Μάνστερ είναι στις χορδές της άρπας μου» οι νόμοι μου επιτρέπουν να χρησιμοποιώ με απλοχεριά τις πιο παλιές λέξεις της γλώσσας μας και τις πιο περίπλοκες μεταφορές. Έχω κατακτήσει τα μυστικά του γραψίματος που προστατεύουν την τέχνη μας από τα μειοπικά μάτια του όχλου. Μπορώ να εγκομιάσω έρωτες, ζωοκλοπές, ταξίδια και πολέμους. Ξέρω τη μυθολογική καταγωγή όλων των βασιλικών οίκων της Ιρλανδίας. Έχω κάποια γνώση μιας αμερόληπτης αστρολογίας, μαθηματικών, κανονικού δικαίου και των ιδιωτήτων των φυτών. Νίκησα τους ανταγωνιστές μου σε δημόσιους διαγωνισμούς. Είμαι δεξιοτέχνης της σάτυρας που προκαλεί δερματικές παθήσεις, περιλαμβανόμενης και της λέπρας. Ξέρω να χειρίζομαι το σπαθί καθώς απόδειξα στη μάχη σας. Ένα μονάχα πράμα δεν ξέρω. Πώς να σας ευχαριστήσω για το δώρο που μου κάνατε. Ο βασιλιάς που βαριόταν εύκολα τις μακρηγορίες ιδιαίτερα των άλλων είπε με ανακούφιση. Τα ξέρω όλα αυτά πολύ καλά. Άκουσα πως τελευταία τραγούδισε τα ειδώνη στην Αγγλία. Όταν περάσουν τα χιόνια και οι βροχές και τα ειδόνι επιστρέψει στον τόπο μας από τις νότιες χώρες, θα ψάλει τα εγκόμια σου μπροστά στην αυλή και στη σχολή των βάρδων. Σου παραχωρώ έναν ολόκληρο χρόνο. Κοίτα να εξευγενήσεις κάθε λέξη και κάθε γράμμα και να τους δώσεις μια αναστραφτερή λαμπρότητα. Η ανταμοιβή, καθώς ξέρεις, δεν θα είναι ανάξια, ούτε των βασιλικών μου συνήθειών ούτε των άγρυπτων νυχτών της εμπνευσή σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να βλέπω τη μεγαλειότητά σας, είπε ο ποιητής που ήταν ταυτόχρονα και αυλικός. Υποκλήθηκε και αποχώρησε, έχοντας κιόλα στο μυαλό του τη φευγαλαία μορφή κανένα δυο στίχων. Σαν κύλησε ο χρόνος και ήταν μια κακή χρονιά, όλο και εξεγέρσεις, ο ποιητή παρουσίασε τον πανηγυρικό του. Τον απάγγειλε αργά και με αυτοπεποίθηση, χωρί να ρίξει ούτε μία ματιά στο χειρόγραφο. Με μία κίνηση του κεφαλιού του, ο βασιλιά έδειξε την επιδοκιμασία Τον μιμήθηκαν όλοι, ακόμα και αυτοί που συνοστίζονταν στι πόρτε και δεν μπόρεσαν να ακούσουν ούτε μία λέξη. Στο τέλος μίλησε ο βασιλιάς. «Δεκτός ο μόχθος σου» είπε. Είναι άλλη μια νίκη. Έχει δώσει στην κάθε λέξη τα αληθινό τη νόημα και στο κάθε ουσιαστικό το επίθετο που δίναν οι παλιοί μας ποιητέ. Σ' όλο τον πανηγυρικό σου δεν υπάρχει ούτε μία εικόνα που να μην ήταν γνωστή στου κλασικού. Ο πόλεμο είναι το όμορφο σύμπλεγμα των ανδρών και το αίμα είναι το νερό του σπαθιού. Η θάλασσα έχει τους θεούς της και τα σύννεφα προλέγουνε το μέλλον. Χειρίστηκες με μαστοριά τη ρήμα, την παρήχηση, την συνήχιση, τη διάρκεια των φθόγκων, τα τεχνάσματα της έμπειρης ρητορική και τη σοφή ποικιλία των μέτρων. Αν όλη η λογοτεχνία της Ιρλανδίας ήταν να χαθεί, ομιγέννητο, θα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί χωρίς απώλειες από την κλασική σου. Τριάντα γραφιάδες θα την αντιγράφουν, ο καθένας δώδεκα φορές. Έγινε για λίγο σιωπή και ύστερα συνέχισε. Όλα είναι καλά κι ωστόσο τίποτα δεν έγινε. Το αίμα δεν τρέχει γρηγορότερα στις φλέβες μας. Τα χέρια μας δεν απλώθηκαν να αρπάξουν το τόξο. Κανένας δεν χλώμιασε. Κανένας δεν έβγαλε μια πολεμική κραυγή. Κανένας δεν πρόταξε τα στήθια του ενάντια στους Βίκινγκ. Πριν περάσει ένας χρόνος ποιητή, θα έχουμε την ευχαρίστηση να επικροτήσουμε μια άλλη οδήσου. Στο μεταξύ, σαν ένα δείγμα της επιδοκιμασίας μας, πάρε αυτόν τον ασημένιο καθρέφτη. «Καταλαβαίνω», είπε ο Βάρδος και υποβάλλω τις ευχαριστίες μου. Τα στέρια του ουρανού συνέχιζαν τη λαμπερή πορεία τους. Για άλλη μια φορά τραγούδισε τα ειδώνη στα δάση των Σαξώνων και ο ποιητή ήρθε ξανά με το χειρόγραφό του που αυτή τη φορά ήταν μικρότερο από το προηγούμενο. Δεν το απάγγειλε από μνήμης, αλλά το διάβασε. Μολοφάνερη διστακτικότητα, παραλείποντας εδώ και εκεί ορισμένα αποσπάσματα, σαν να μην τα καταλάβαινε και ο ίδιος ή σαν να φοβόταν μην τα αβεβηλώσει. Ήταν παράξενη η οδη. Δεν ήταν η περιγραφή της μάχης, ήταν η μάχη. Μέσα στη χαόδη πολεμική της ατμόσφαιρα συγκρούονταν μεταξύ τους ο Θεός που είναι τρεις και είναι ένας. Οι ειδωλολατρικές θεότητες της Ιρλανδίας και εκείνε που θα εξαπέλυαν πόλεμο εκατοντάδες χρόνια αργότερα, στην αρχή της παλαιότερης έδα. Η μορφή δεν ήταν λιγότερο παράδοξη. Ένα ουσιαστικό στον ελληνικό συντάσσονταν με ένα ρήμα στον πληθυντικό. Οι προθέσεις δεν είχαν καμία σχέση με την κοινή χρήση. Η τραχύτητα εναλλασσόταν με τη γλυκύτητα. Οι μεταφορές ήταν αυθαίρετες, ή τουλάχιστον έτσι έμοιαζαν. Ο βασιλιάς αντάλλαξε λίγα λόγια με τους λόγιους που ήταν μαζεμένοι γύρω του και είπε στον Βάρδο «Η πρώτη σου οδη, καθώς ήμουνα σε θέση να πω, ήταν μία προσφιέστατη επιτομή όλων των μέχρι το ράσματων της Ιρλανδίας. Η σημερινή σου οδη τα ξεπερνάει και ίσως εκμυδενίζει ότι προηγήθηκε. Καταπλήσει, θα προξενεί το δέος και το θαυμασμό. Οι αγράμματοι δεν θα την καταλάβουν. Αντάξει της είναι μόνο η η λιγοστή. Μια φιλτισένια κασετίνα θα είναι ο χώρος όπου θα φυλάγεται το μοναδικό της αντίτυπο. Από την πένα που βγάλε ένα τόσο περίφημο έργο μπορούμε να περιμένουμε κάτι ακόμα πιο υψηλό και πρόσθεσε με ένα χαμόγελο. Φιγούρες είμαστε σε κάποιο μύθο και καλό είναι να θυμόμαστε ότι στους μύθους πρωτοστατεί ο αριθμός 3. Τα τρία δώρα του μάγου, τα τρίστιχα και η αδιαφιλονίκητη Αγία Τριάδα πήρε το θάρρος να μουρμουρήσει ο βάρδος. Σαν δείγμα της επιδοκιμασίας μας, συνέχισε ο βασιλιάς, πάρε αυτή τη χρυσή μάσκα. Κατάλαβα, είπε ο βάρδος και υποβάλλω τις ευχαριστίες μου. Η επέτειος ξαναγύρισε. Οι φρουροί του παλατιού πρόσεξαν πως ο ποιητής δεν κρατούσε χειρόγραφο. Ο βασιλιάς τον κοιτούσε κατάπληκτος. Ο βάρδος ήταν άλλος άνθρωπος. Κάτι άλλο κι όχι ο χρόνος είχε αυλακώσει το πρόσωπό του και είχε μεταμορφώσει τα χαρακτηριστικά του. Τα μάτια του έδειχναν σαν να ατένιζε μακριά στο βάθος ή σαν να ήταν τυφλός. Παρακάλεσε να το επιτρέψουνε δύο λόγια με το βασιλιά. Οι υποτακτικοί αδειάσανε την αίθουσα. «Δεν έγραψε την Λοβή» ρώτησε ο βασιλιάς. «Ναι» απάντησε ο βάρδος θλιμμένα που να μην είχε εμποδίσει ο Κύριος και Χριστός μας. «Μπορείς να την επαναλάβεις» δεν τολμώ. Θα σου δώσω εγώ το θάρρος που σου λείπει, είπε ο βασιλιάς. Ο βάρδος απάγγειλε το ποίημα που ήταν όλο κι όλο ένας στίχος. Μην τολμώντας να τον επαναλάβουν δυνατά, ο ποιητή και ο βασιλιάς τον απολάμβαναν σαν να ήταν μία μυστική προσευχή ή μία βλαστημία. Ο βασιλιάς ήταν τόσο έντρομος και τόσο συντριμμένος όσο και ο βάρδος. Κοίταζαν ο ένας τον άλλον κατάχλωμοι. «Στα νιάτα μου», είπε ο βασιλιάς, «αρμένησα κατά τη δύση. Σ' ένα νησί είδα ασημένια κυνηγόσκυλα να θανατώνουν χρυσαφιά αγριογούρουνα. σε ένα άλλο χορτάσαμε την πίνα μας με τάρωμα μαγικών μήλων. σε ένα τρίτο είδα τείχους από φωτιά στο πιο μακρινό νησί» ένα θολωτό και κρεμπαστό ποτάμι διέσχιζε τον ουρανό και στα νερά του έπλεαν ψάρια και βάρκες. Όλα αυτά είναι θαύματα. Το δίχως άλλο δεν συγκρίνονται όμως με το ποίημά σου που, κατά κάποιο τρόπο, τα περιλαμβάνει όλα. Ποια μαγκανία σου το εμπνέπνευσε. Την αυγή ξύπνησα προφέροντας λέξεις που στην αρχή δεν καταλάβαινα είπε ο βάρδο. Οι λέξεις αυτές ήταν ένα ποίημα. Ένιωσα σαν να είχα διαπράξει κάποιο αμάρτημα που το Άγιο Πνεύμα ίσως δεν συγχωρεί. Ένα αμάρτημα που τώρα μοιραζόμαστε οι δυο μας, είπε ο βασιλιάς ψιθυριστά. Η αμαρτία του να έχεις γνωρίσει την ομορφιά που είναι ένα δώρο απαγορευμένο στους ανθρώπους τώρα έχουμε το χρέος να εξηλαιωθούμε. Σου δώσα έναν καθρέφτη και μία χρυσή μάσκα. Ιδού το τρίτο δώρο που θα είναι και το τελευταίο. Στο δεξί του χέρι έβαλε ένα στιλέτο. Για τον ποιητή ξέρουμε πως αυτοκτόνησε μόλις βγήκε από το παλάτι. Για το βασιλιά πως είναι ένας ζητιάνος που περιπλανιέται σε όλη την Ιρλανδία που ήταν κάποτε το βασιλείο του και πως δεν επανέλαβε ποτέ το ποίημα.